Έξω του μόλις χρόνια, ο ηθοποιός Βαγγέλης Ρωμιός, και μέσα από το θάνατό του αναδεικνύεται για άλλη μια φορά το τεράστιο πρόβλημα της παθογόνου παχυσαρκίας. Γιατί αυτός ήταν ο βασικός λόγος που οδήγησε τον ηθοποιό στο θάνατο. Η Πόπη Παπαδοπούλου θα μας πει περισσότερα. Πόπη. Πριν από λίγη ώρα, Τατιάνα, στο κημητήριο του Χολαργού, έπεσε η αυλαία για τον ηθοποιό Βαγγέλη Ρωμιό, που κατέληξε χθες σε ηλικία 36 ετών, μετά από 15ήμερη νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου νοσηλευόταν. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που βρέθηκαν στο κημητήριο του Χολαργού, είδαμε τον Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος σκηνοθέτησε την τελευταία του παράσταση. Ήταν η Νάντια η Κοντογιώργη, ο Δημήτρης ο Μακαλιάς, η κυρία Μαρία Αλιφέρη, αλλά και άλλοι συνάδελφοί του. Θεωρούνταν ένας καλλιτέχνης πολύ ταλαντούχος και ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στο χώρο του. Συντετριμμένοι οι γονείς του δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν την απώλειά του. Εμείς μιλήσαμε χθες με τον πατέρα του. Μας εξήγησε πως ο Βαγγέλης ήταν ένας υπέρβαρος άνθρωπος, ο οποίος τα παραπάνω κιλά που είχε, του είχαν προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Πριν από 15 μέρες μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά από έντονους πόνους που είχε στην κοιλιακή χώρα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, συγκεκριμένα έκανε επέμβαση κύλης και μετά από λίγο εμφανίστηκαν επιπλοκές. Οι γιατροί τον μεταφέραν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του ήταν μη αναστρέψιμη. Μάλιστα, όπως θα ακούσετε σε λίγο τον πατέρα του να λέει, τις τελευταίες μέρες είχε ανεβάσει υψηλό πυρετό. Ήταν ένας πυρετός που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί ούτε με τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσε και είχε παρουσιάσει και λίμωξη του αναπνευστικού. Ο ηθοποιός είχε γεννηθεί στην Αθήνα, τελείωσε τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης, είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του θεάτρου και του κινηματογράφου. Να αναφέρουμε μερικούς από τους καλλιτέχνες που είχε συνεργαστεί. Ήταν ο Πέτρος ο Φιλιππίδης, ο Γιάννης ο Μπέζος, ο Γεράσιμος ο Σκιαδαρέσης. Θεωρούνταν γενικά ένας ταλαντούχος ηθοποιός και ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στο χώρο του. Ναι. Συγκλονισμένοι οι συνάδελφοί του μιλούν για την απώλειά του. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού και θεατρικού συγγραφέα Βαγγέλη Ρωμιού, ο οποίος έφυγε την Πέμπτη το πρωί από ανακοπή καρδιάς. Ο 36χρονος ηθοποιός άφησε την τελευταία πνοή του στο νοσοκομείο Σωτηρία από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν μετά από χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε πριν από 15 ημέρες. Ο πατέρας του Βαγγέλη Ρωμιού, μιλώντας στην εκπομπή μας, περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του γιού του στην εντατική. Τι εγχείρηση. Δηλαδή μπήκε για Ήταν υπέρβαρος πολύ, πάνω από 200 κιλά. Και όλα αυτά επιδεινώσαν την κατάσταση. Λίγος να μπορούν να κάνουν αυτό που έπρεπε να γίνει. Έπαθε πρώτα εμβολή, ομολογική εμβολή, όπως τη λένε. Και λόγω βάρους, λοιπόν, σαν το κουνήσω, να μπορούν να το... να βάλουν μηχανήματα, να βρουν ακριβώς την αιτία. Έγινε το μεραίο. Συγκλονισμένοι οι συνάδελφοί του μιλούν για τον 36χρονο ηθοποιό με τα καλύτερα λόγια. Ο Βαγγέλης ήταν ένα εξαιρετικά χαρούμενο παιδί, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ένας καταπληκτικός ηθοποιός. Θα μας λείψει. Τι κρατάτε από τον Βαγγέλη, τον καλλιτέχνη, τον άνθρωπο, την προσωπικότητα? Την καλοσύνη του, την αγάπη του για τη δουλειά. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος και στο γράψιμο και στην υποκριτική. Ένα γλυκύτατο πλάσιο. Ο Αντίνος Αλμπάνης αποχαιρέτησε το Βαγγέλη με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook. Αντίο Βαγγέλη, θα ξαναβρεθούμε στο πρώτο υπόγειο του Κουν και στην Επίδαυρο που ακούν. Ο Βαγγέλης Ρωμιός ήταν απόφυτος της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν και καθιερώθηκε με ρόλους καρατερίστα στο θέατρο και στην τηλεόραση. Συγκλονισμένος είναι. Ένας νέος άνθρωπος, ταλαντούχος, εκλεκτήτατος. Έχω πέσει από το σύννεφο. Ένας αξιολάτρευτος άνθρωπος. Καταπληκτικό παιδί, πολύ ταλαντούχο. Και σαν ηθοποιός και σαν συγγραφέας. Αγαπητοί φίλαθλοι, καλημέρα από το λόφο Πανίτου Αλίμου. Είμαι ο Βαγγέλης Ρωμιός και μαζί με τον Γιώργο Ακάδη.
Το θέατρο συμμετείχε σε παράσταση που σκηνοθετεί ο Δημήτρης Λιγνάδης στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, ενώ σύντομα θα ανέβαζε για τρίτη σεζόν το θεατρικό έργο «Χαρτοπόλεμος», το οποίο έγραψε και στο οποίο πρωταγωνιστούσε. Κυρίως πυρετός, πόνιμος λάδι μου παίρνει, σωθέν για να κοπεί. Ζάμε για πάνω από 40. 40, μισό, 41. Και είχε μέρες υψηλό πυρετό. Στο παρελθόν συμμετείχε στις παραστάσεις «Αχ, αυτά τα φαντάσματα» σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, «Η Λύθη» σε σκηνοθεσία Πέτρου Φιλιππίδη και σε άλλες πολλές. Στον κινηματογράφο συμμετείχε μεταξύ άλλων στις ταινίες «Το Γάλα» και «Το Ταγκό των Χριστουγέννων». Πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση ήταν στη σειρά «Αστέρας Δραχούλας». Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τον ηθοποιό στο κημητήριο Χολαργού. Πολύ ευαίσθητος, πολύ ταλαντούχος. Αγαπούσε το θέατρο, έτσι, και την τέχνη. Η ζωή του ολόκληρη. Και πολύ τάλαντος. Και στη συγγραφή και στην υποκριτική και στην επικοινωνία. Ήταν φίλος της καρδιάς.